αγαπητό κοινό του Traction και του Traction.gr. Θέλω να διαμαρτυρηθώ εντόνως για το γεγονός ότι οι συντελεστές του Traction δεν με πήραν μαζί τους στην Άξο, γιατί όπως ισχυρίζονται, έχω παράλογες απαιτήσεις. Ενώ εγώ απλά ήθελα... Προσωπικό μπάτλερ, δωμάτιο με πισίνα, δικό της οδηγό και 8 βαλίτσες πράγματα. Πάμε να κάνουμε ενάρξη. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Λίγες μέρες μας χωρίζουν από την αρχή του καλοκαιριού και ετοιμάζονται Έλληνες και ξένοι να ξαναγευτούν άλλη μια χρονιά τις ομορφιές των ελληνικών νησιών. Μαζί τους και εμείς πάμε στην Άξο να κάνουμε ένα ξεχωριστό γύρισμα που θα έχει αλλιώτικα χρώματα, άλλες εικόνες, ωραίο φως. Φύγαμε για Άξο! Ναι, αγαπητοί θεατές του Traction, με άφησαν πίσω γιατί κατά βάθος με ζηλεύουν. Γιατί τι ζήτησα. Εντάξει. Αυτοκίνητο με οδηγό, σύμφωνοι. Αλλά μία Mercedes A-Class Sedan. Ένα Citroën σε 4 κάκτους. Και αν είναι εύκολο. Ή ένα Hyundai Tucson Hybrid. Όχι κάτι τρελό, γιατί είμαι διέπει και ασκητικό πνεύμα. Μάνο, Mercedes, Θωμά, Hyundai, Θανάση, Citroën. Δεν έχει μοτοσυκλέτα, δείξει την κλάση σου. Νόντας και Μιχάλης από Traction.gr, διαρκώς πληροφορίες. Οκ. Okay? Λοιπόν, εγώ πάω μέχρι τον καπετάνιο. Εσύ ετοιμαστείτε όπως έχουμε συμφωνήσει, εντάξει. Μάλιστα, κύριε Κώστα, θα τους ετοιμάσω όλους. Μάλιστα. Καπετάν Βαγγέλη, καλώς βρεθήκαμε. Σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε στο Blue Star Baros. Ωραία θάλασσα έχουμε. Αν και όταν το χειμώνα έκανε δύσκολο καιρό. Με πρόλαβε, ήταν η ερώτηση σου έκανα. Είχατε βαρύ χειμώνα. Πολύ βαρύ. Είχε πολλά χρόνια να κάνει τέτοιο καιρό. Αυτή τη στιγμή η Blue Star καλύπτει όλες τις γραμμές. Σχεδόν όλες τις γραμμές. Το Αιγαίο, μετά από τη συγχώνευση που έγινε με τη Χελένη, καλύπτουμε όλες τις γραμμές πλέον. Ποια είναι αυτή που σας αρέσει περισσότερο? Νομίζω ότι οι Κυκλάδες, αυτοί που είμαστε τώρα. Είμαι χρόνια, έχω ξεκινήσει εδώ από Δόκιμος, από το 2000. Και είμαι τα περισσότερα χρόνια της καριέρας, να το πω έτσι, είμαι στην Παροναξία και συγκεκριμένα στις Κυκλάδες. Οπότε τις λατρεύω και ειδικά και την Άξο. Έχω ιδιαίτερη σχέση με την Άξο. Εκτός από την ομορφιά που έχουν οι Κυκλάδες, έχουν όμως και πολύ δύσκολους αυτά που αποκαλούν λιμάνια, είναι ντόκι. Έτσι λέει το χαλάβι. Πάει και δεν είναι μετάλλι και κόκαλο. Τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα είναι. Λίγα τα λιμάνια, τα ασφαλή μεσαιωνικά. Είναι δύσκολες συνθήκες. Και σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το ταλέντο και η ικανότητα σας που μπορείτε και δένετε αυτά τα θηρία σε αυτές τις συνθήκες με αυτούς τους καιρούς. Πραγματικά στην αξία παίρνει. Και το λέω. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Συνεχίζει να δραστηριοποιείται και με την αδερφή εταιρεία και Αδριατική, δεν είναι. Σωστά. Και Αγκώνα και στον Πάρη. Θα έχουμε πάλι φουλ τουρισμό. Είναι πολύ ευνοϊκά οι προοπτικές που έχουμε για το καλοκαίρι. Νομίζω θα πάει πολύ καλά. Πέρσι, νομίζω ότι όσοι ήρθαν ήταν πολύ ευχαριστημένοι. Η εικόνα που δώσαμε ήταν πολύ καλή. Έχει κάποιο περιστατικό που να σου έχει μείνει είτε από δυσκολία είτε από χιουμοριστικό, ας πούμε κάτι? Δεν ήμουν βέβαια στην πλειαρχία εγώ, ήταν άλλος συνάδελφος. Ήμουν ύπαρχος τότε. Αλλά είχαμε γέννηση πάνω στην αλλαγή του χρόνου. Oh. Με τον Blue Star Δήλος, το 2015 μπαίνοντα στο λιμάνι, υπήρχε συνοδεία γιατρού από το λιμάνι που βιβάστηκε. Οπότε ήταν μαζί με τον γιατρό. Το σημερινό δρομολόγιο γιατί πιάνουμε, Σύρο. Σύρο, Πάρο και Νάξο. Φύγαμε 5.30, θα είμαστε Νάξο. 11:30. Θα κάτσει λίγο μαζί μα, θα αφήσει αδευθείαν. Θα είχα χαρά μου να μείνω, αλλά δυστυχώς πρέπει να συνεχίσουμε. Το επόμενο λιμάνι σας μετά την Νάξο. Ηρακλιά, Σκηνούσα, Κουφονήσι και τελικό προορισμό στο λιμάνι των Καταπόλων στην Αμοργό. Φτάνουμε γύρω στις 2.30 ώρα και στις 6 το πρωί ξαναξεκινάμε το ίδιο ακριβώς το δρομολόγιο επιστροφής. Εγώ να ευχηθώ καλές θάλασσες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε την φιλοξενία. Χάρηκαμε για άλλη μια φορά. Ένα πουλάκι μου είπε ότι έγινε και πρόσφατα μπαμπάς. Έτσι είναι, ναι. Έχω ένα αγοράκι 5 μηνών. Ωραία, να το χαίρεστε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καπετάνε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Και εγώ κάθομαι στο λιμάνι του Πειραιά, αγαπητοί θεατές, και σκέφτομαι που αυτή θα είναι στην Άξο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι σε λίγο θα μιλήσουν και με τον έπαρχο του νησιού, αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιάννη Μαργαρίτη, αλλά δεν νομίζω να έχουν ανάλογο κύρος με το δικό μου για να φέρουν σε πέρας μια τέτοια συνομιλία. Λοιπόν, Μιχάλη, έχει υπόψη σου ότι λέει ο κύριος Κώστας έχει πάντα δίκιο. Και πρόσεξε, κακομοίρη μου, να του δίνεις πάντα ακριβείς πληροφορίες, γιατί αλλή μονός σου. Άντε να ξεκινάμε.
να ξέραν τουλάχιστον αγαπητό κοινό του Τράξιον ότι η Νάξος είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων στο Αιγαίο Πέλαγος και ότι είναι γεμάτο ομορφιές, αλλά πού. Citroën σε 4 Cactus Off-Roader. Μου έχουν πει να είναι καθαρό, να είναι τέλειο. Αλλά με τη γύρι, με το που τελειώνεις, να το κοίτα εδώ, ξαναρχίζεις πάλι. Να βρω και μια καλή εισαγωγή. Λοιπόν, εγώ ήρθα στην Απείραθο, δεν θα πήγαινα κάπου τυχαία. Ήρθα σε ένα χωριό πολύ ιδιαίτερο. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του νησιού, αλλά το ψηλότερο. Η Απείραθος ή Απεράθου έχει μεγάλη ιστορία και πολλές εκδοχές να τη συνοδεύουν. Λένε ότι επειδή εδώ το ιδίωμα και τα ήθη και τα έθιμα μοιάζουν πολύ με τα κρητικά και ειδικά των Ανογείων, ότι είναι ο πληθυσμός από εκεί. Έχει μια αλήθεια, ωστόσο αυτό που ισχύει είναι ότι έγιναν προσμίξεις. Γιατί όμως είναι εδώ το χωριό αυτό? Όλος ο πληθυσμός έμεναν στα παράλια κάτω. Έλα όμως που ήταν εύκολη λία για τους πειρατές, τι κάνανε? Ανεβήκανε βόρεια, ψηλά, σε έναν τόπο δύσβατο. Οπότε σήμερα τι θα κάναμε? Θα παίρναμε ένα Citroën C4 Cactus Off-Roader. Όχι απλά Cactus που ήδη το έχει λίγο στο χώμα, αλλά και Off-Roader που το έχει ακόμα περισσότερο. Αγαπητό κοινό του Traction και του Traction.gr, εγώ σας γράφω αυτήν την ανοιχτή επιστολή, όχι από πίκρα, αλλά επειδή είναι η αλήθεια. Έδωσαν στον πιο άσχετο με τα αυτοκίνητα άνθρωπο ένα off-roader. Το Citroën C4 Cactus είχε έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα για κίνηση όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός δρόμου. Οπότε η έκδοση off-roader έρχεται να του προσδώσει ακόμα πιο εκτός δρόμου χαρακτηριστικά. Προσέξτε, εκτός δρόμου. Εξάλλου, τα ελαστικά mud and snow που φοράει είναι για δύσκολα τερέν. Λέει λοιπόν ότι το Citroën C4 απέκτησε ακόμη πιο off-road χαρακτήρα μέσω της ειδικής έκδοσης off-roader. Ξεχωρίζουν οι ράγες οροφής, τα ελαστικά mud and snow και το grip control. Άρα βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα air bumps. Επίσης, 9 χρώματα μαξώματος. Τα μαύρα προστατευτικά στα μαρφία και στους στόλους των τροχών, εκτός από την πρακτική χρήση, προσφέρουν και την απαραίτητη δυναμική εικόνα. Λέει, το βλέπεις και λες, hop. Χαρακτηριστικό μονόγραμμα Cactus στην πίσω κολόνα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών black beaton. Το παρμπρίζ είναι ηχομονωτικό, δηλαδή μιλάς μέσα, τσακώνεις όλο θες και δεν σε ακούν απ' έξω, και το ανάποδο. Δηλαδή, για να έχεις μια ησυχία μέσα στην καμπίνα. Αυτό που έχει για μένα σημασία στο εσωτερικό είναι τα καθίσματα. Κάθεσαι σε ένα κάθισμα και το καταλαβαίνεις τα 5 λεπτά, 10, να άντε μισή ώρα λες να φύγουμε. Εδώ όμως τι έχουμε? Καθίσματα advanced comfort, που σημαίνει ότι είναι ειδικά σχεδιασμένα με χρήση αφρού υψηλής πυκνότητας. Κάθεσαι δηλαδή και δεν θες να σηκωθείς. Ταξιδεύεις για πάντα. 600 χιλιόμετρα αυτονομία, λέει, άνετα, χωρίς στάση. Καλά, το Cactus C4 Off-Roader από τεχνολογικά συστήματα, άλλο τίποτα. Ενημερώθηκα από την οθόνη, η οποία είναι 7 ιντσών, σαν μεγάλο τάμπλετ είναι, να ελέγξω την πίεση των ελαστικών, όπως και έκανα. Προσέξτε τώρα μία καινοτομία σχετικά με τις αναρτήσεις. Και βέβαια η Citroën, επειδή το έχει με τις αναρτήσεις, έχει νόημα. Ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cassions. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ας πούμε ένα άλμα να κάνεις. Πώς έκανε ο Δημήτρης Μπάκαλος ο Βενιέρης το 1950, έπαιρνε φόρα από απέναντι, έτρεχε, έκανε ντάν και έφτανε πάνω. Άμα φτάσει πάνω, θα τερματίσει. Ενώ πρόσεξε τώρα, εάν είχε Progressive Hydraulic Cassion, δεν θα τερμάτιζε. Γιατί την ώρα που τερματίζει η ανάρτηση, αντί να έχει το μηχανικό stop, έχει ένα υδραυλικό το οποίο απορροφά και αποσβαίνει και ομαλοποιεί τελείως αυτό το χτύπημα. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό η τεχνολογία εδώ ήρθε να ξεπεράσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Για την ανάπτυξη αυτής της ανάρτησης έχουν κατατεθεί περίπου 20 διπλώματα ευρυστεχνίας. Άσε την εμπειρία από τον WRC. Ακούστε τι μαθαίνει κανείς όταν κάνει μια βόλτα σε ένα τόσο σπουδαίο και παλιό και με βαριά ιστορία χωριό. Βρισκόμαστε σε ένα τρίστρατο. Η δοξασία λέει ότι στα τρίστρατα έρχεται ο εξαποδό. Οπότε πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Βάζουν ένα σταυρό. Όπου έχει τρίστρατο υπάρχει και ένα σταυρός. Επίσης, οι γωνίες δεν είναι κάθετες για να μπορεί το φορτωμένο μουλάρι να στρίψει και να ανέβει τα ατελείωτα, τα απέραντα, τα αναρρύθμιτα σκαλιά που έχει αυτό το ορεινό χωριό. Πώς τώρα να μην μιλήσουμε για πρόσφυση σε ειδικά εδάφη? Με ένα κουμπάκι αλλάζεις τις δυνατότητες πρόσφυσης σε οποιοδήποτε έδαφος. Και είναι δικίνητο. Δηλαδή, αντί να σπινάρει ο ένας και να χάσει την πρόσφυση, κόβει από εδώ, δίνει στον τροχό που κρατάει και έτσι καταφέρει να κινείται. Σε 5 επιλογές. Το ένα είναι normal, πας παντού. Το άλλο είναι στη λάσπη. Όταν σπινάρει στη λάσπη, στην άμμο, δύσκολα πράγματα.
Το άλλο είναι στο χιόνι, ακόμα πιο δύσκολα. Και πλέον έχεις τη δυνατότητα με ένα απλό γύρισμα να φέρνεις το αυτοκίνητο, το δικίνητο, να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Και βέβαια έχει και την πέμπτη επιλογή, τα βγάζεις όλα. Και λες, εγώ δεν θέλω να το έχω απλό δικίνητο. Αυτό το θολάρι είναι ένα από τα πολλά που έχει απείραθος. Δεν είναι τυχαίο όμως ούτε οι διαστάσεις του, ούτε ο λόγος ύπαρξής του. Είναι τέτοιες έτσι ώστε το μουλάρι φορτωμένο με τους ασκούς και τα αμπέλια να μπορεί να περνάει. Αυτές είναι οι διαστάσεις. Και η δοξασία τι λέει, ότι από αυτό το θολάρι δεν περνάει ο γαμπρός κυνήφι ούτε ο πεθαμένος. Εάν χρειαστεί, κάνουν το γύρο του χωριού για να μπορέσουν να βγούνε στην άλλη άκρη ή να φύγουν από το χωριό. Έπρεπε να βρω το κατάλληλο σημείο για να μιλήσουμε για τους κινητήρες, οι οποίοι είναι τρεις, αλλά είναι δύο, ο ένας με δύο εκδόσεις και ο άλλος μόνος του. Οπότε τι βρήκαμε, ένα τρίστρατο με δύο ίδια περάσματα και ένα διαφορετικό. Έχουμε τον 1,2 PureTech, ο οποίος είναι τρικύλινδρος, να το πάλι, σε δύο εκδόσεις. Βενζινοκινητήρας βέβαια με turbo, 110 και 130 ύπη, μηχανικό κυβότιο ή αυτόματο. Και έχουμε και έναν πετρελαίου τετρακύλινδρο, Blue HDI, turbo κι αυτός, με 100 ύπους, κυβότιο μηχανικό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα μερικά πράγματα από τα ωραία της ζωής. Το 18 γενικά με ακολουθεί και το 8. 18 γιορτή, 18 8 γενέθλια. Το κάκτους που με έφερε σε αυτόν τον καταπληκτικό τόπο, στο αγαπημένο χωριό της Απειράνθου, πόσο λέτε ότι κάνει? Το λέει εδώ, 18, 8, 80 και παίρνει και 30 αρέστα, δηλαδή 18, 8, 50. Τέτοια σύμπτωση, δεν είναι καταπληκτικό? Ναι, έλα Νόντα, θα χρειαστώ κουβάδες, πανιά, χαρτιά, καθαριστικά, πολλά, πολλά, ναι. Οπα, τρίχα. Και σίγουρα αγαπητοί θαυμαστές του Traction, οι υπόλοιποι συντελεστές, ό,τι και να πιστεύετε, κατά βάθος είναι ανοργάνωτοι. Ναι κύριε Κώστα, σας υπενθυμίζω το ραντεβού σας με τον κύριο Έπαρχο. Ναι, εκεί στο λιμάνι, στην Πορτάρα. Πριν μισή ώρα κανονικά ήταν, αλλά θα σας περιμένει, είμαι σίγουρος. Όχι κύριε Κώστα, δεν το ξεχάσαμε, ο Μιχάλης. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, πού είσαι Κωστή μου? Πώς πάει η όμορφη? Να ξέρω ότι βρήκα πιο όμορφη από την άλλη φορά. Είχα καιρό να έρθω, βέβαια. Αρχές καλοκαιριού, μια καινούργια σεζόν, καινούργιος κόσμος. Για λέγε μου, λέγε μου. Όπως φαίνεται, θα πάει πάρα πολύ καλά. Κανόνισε γρήγορα να ζει για διακοπές. Όχι μόνο για γυρίσματα. Δεν μπορεί να βρεθεί ο χρόνος. Πάντα θα σου λέω ναι, αλλά να δούμε πότε θα μπορέσουμε. Είδα και κάποιες αλλαγές σε κάποιους δρόμους. Τι ακριβώς συμβαίνει, για πες μου. Έχουμε βελτιώσει αρκετά το δικοδίκτυο. Έχουμε δώσει βάρος στην οδική ασφάλεια και πρέπει να είδεις και μηχανήματα στους δρόμους, γιατί ήδη έχουμε μια μεγάλη εργολαβία όπου βελτιώνουμε πάρα πολλά σημεία. Οπότε θα πάμε για μια καλύτερη ασφαλτόστρωση, πιο. Και να μην ξεχάσεις τις διαγραμμίσεις. Το σημαντικό που έχει Νάξος, χρειάζεται και κίτρινη διαγράμμιση. Και ξεκινάμε τώρα για να βγάλουμε κίτρινες διαγραμμίσεις. Γιατί έχει ομίχλη, έχει κατσιφόρα ορεινά. Κόρονο, Απείρανθο, δεν περνάνε τα αυτοκίνητα κάποιες μέρες του χρόνου. Τόσο πολύ ομίχλη πιάνει από την υγρασία, από τη θάλασσα. Είναι το φαινόμενο κατσιφόρας, εμείς το λέμε. Θέλει κίτρινη διαγράμμιση στο κέντρο και ξεκινήσαμε για πρώτη φορά τώρα μελέτη για να βγάλουμε κίτρινη διαγράμμιση. Εγώ μιλάω για τις άκρες. Είναι πολύ σημαντικό σημείο να οριοθετείς το δρόμο, ειδικά τη νύχτα. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι η εμπειρία αυτή. Πίστεψέ με, είναι απαραίτητο. Σωστά. Έχεις δίκιο. Ωραία. Τι άλλο πρόγραμμα έχετε σε εξέλιξη? Το οδικό δίκτυο είναι η κύρια μας αρμοδιότητα. Το περιφερειακό, το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οπότε έχουμε βελτιώσεις και διαπλαντήσεις σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου, γεφύρια. Προσπαθούμε να φτιάξουμε γεφύρια, έχουν γκρεμίσει από κάτω, με το που πάει το μηχάνημα πέφτει. Από το βάρος. Όχι, παλιά. Πάμε να το αποκαταστήσουμε. Ακουμπάει η τσάπα, το βελόνι και καταραίει όλο. Φαντάσου να είναι αυτοκίνητο πάνω. Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει πολλές τέτοιες αποκαταστάσεις. Γιατί είναι του πάλι ποτέ. Αυτό που με συγκινεί πάντα στην Νάξο είναι ότι είναι καλοσυνάτοι οι άνθρωποι, είναι νησιώτες αυτό που λέμε. Και κάτι συμβαίνει με τον ήλιο, έχει αυτή η ηλιοφάνεια. Η πορτάρα της εδώ πάνω στο λόφο, αυτός ο πεζόδρομος φτιάξατε ομολογουμένως, έχει ενδιαφέρον. Αλλά και η πυκνότητα των καραβιών, νομίζω ότι έχουν δώσει την όθηση που πρέπει στο νησί. Έχει ανέβει πάρα πολύ το νησί τελευταία. Ένα βασικό κομμάτι είναι η γαστρονομία. Είναι ένα αγροτοκτηνοτροφικό νησί, όπου το 50% του πληθυσμού ζει από τη γη. Οπότε αυτό το κομμάτι το εκμεταλλεύεται ο τουρίστας που έρχεται. Γεύεται τα προϊόντα τα οποία βγάζει η γη. Θρυλική πατάτα. Έτσι, μπράβο. Τα αγοπρόβατα, το τυρί και αυτό που έχουμε κάνει και σαν περιφέρεια. Έχουμε ταξιδέψει τα προϊόντα σε όλο τον κόσμο, έχουμε διαφημίσει όλους τους παραγωγούς
σε όλο τον κόσμο όλα τα προϊόντα ώστε να μπορέσει να υπάρχει και διανομή. Γιατί για να υπάρχει και ενδιαφέρον να καλλιεργεί ο άλλος τη γη να μεγαλώσει το κοπάδι του. Μεγάλη υπόθεση πάντως να κάνετε παγκόσμια πρόωθηση, γιατί σε αυτό στερεί η Ελλάδα. Πού είμαστε, λοιπόν, κάμερες εδώ. Λοιπόν, εγώ θα μείνω εδώ με την νεολαία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πανέμορφη Νάξο. Λοιπόν, κοιτάξτε το τέλειο τοπίο για να κάνεις γύρισμα. Έμυρτο. Βρισκόμαστε στην πανέμορφη Νάξο για να παρουσιάσουμε το νέο, το ολόφρεσκο Hyundai Tucson υβριδικό. Το πρώτο υβριδικό της Hyundai που μάλιστα συνδυάζει πετρελαιοκινητήρα με 48V ηλεκτροκινητήρα. Ένα SUV το οποίο βρίσκεται σε επίπεδο κατηγοριών ανάμεσα στο Kona και στο Santa Fe. Kona by Hyundai. Αυτό που είχε κάνει η Μαργέτα Γαλανομάτη με τον κύριο Κώστα. Γεια σου Μαργέτα. Στην εμφάνιση μοιάζει όπως όλα τα σύγχρονα SUV της Hyundai. Δηλαδή η μάσκα η οποία αποπνέει ένα δυναμικό. Δείξε τη μάσκα παιδί μου. Τα-τάν. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, και έχουμε και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες μας παραπέμπουν σε αυτή την off-road έτσι, προσέγγιση του μοντέλου. Δηλαδή, μιλάμε για τις μπάρες οροφής, μιλάμε για τετρακίνηση την οποία θα ανακαλύψουμε αργότερα μέσα. Α, και διπλή απόλυξη εξάτμισης στο πίσω μέρος, χρωμιωμένη παρακαλώ. Έρε μανία με αυτό το κινητό. Καλά, δεν σου πω κάτι, δεν θα τελειώσει η μπαταρία να σταματήσουμε. Έχω φορτιστεί. Ο Θωμάς δεν μπορεί να πει απλά ότι η Hyundai κοιτάζει στα μάτια τους κορυφαίους κατασκευαστές σε κάθε επίπεδο, οπότε είναι λογικό. Ένα από τα πιο σημαντικά για αυτήν αυτοκίνητα, το Tucson, να εξοπλίζεται πια και με υβριδικό σύστημα. Η Hyundai εστιάζει στην αγορά της Ευρώπης και κατά συνέπεια στα SUV. Ένα δυνατό της χαρτί στην πορεία αυτή στο να κατακτήσει την ευρωπαϊκή αγορά είναι και το υποφαινόμενο Tucson. Ας το κινητό ρε παιδάκι μου! Να στείλουμε μήνυμα στη Μυρτώ ότι λόγω στόχευσης στους Ευρωπαίους οδηγούς έχει δοθεί έμφαση στην οδηγική άνεση και τη δυναμική οδήγηση. Σωστό, βεβαίως. Λοιπόν, μιλάμε για προηγμένης τεχνολογίας κινητήρες οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα Hyundai Smart Stream. Γιατί γίνεται αυτό? Για να έχουμε καλύτερη κατανάλωση και προφανώς λιγότερη εκπομπή ρήπων στην ατμόσφαιρα. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση είναι και αυτό που έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Το υβριδικό Tucson, το οποίο χρησιμοποιεί έναν πετρελαιοκινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών και έναν ηλεκτροκινητήρα 48V συνολικής απόδοσης 136 ύπων. Είναι δε τετρακίνητο, ενώ χρησιμοποιεί και εφτάρι αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Τέλος. Τελειώσαμε. Πάρ' το κινητό σου και πάμε να φύγουμε. Για το υβριδικό δεν θα πεις. Για ποιο? Για το υβριδικό. Σιγά τώρα που το κάτσε να πω για το υβριδικό. Έλα, πάμε. Έλα, Μανώ. Λοιπόν, για το υβριδικό, βεβαίως. Πρέπει για το υβριδικό. Το υβριδικό σύστημα αυτό, το οποίο θα σας το αναλύσω μόλις τώρα, να τα διαβάσω. Είναι λοιπόν το πρώτο SUV της μάρκας, της Hyundai, με υβριδικό σύστημα, καθώς συνδυάζει τους κινητήρες πετρελαίου με ένα ηλεκτρικό κινητήρα 48V. Λοιπόν, που περιλαμβάνει βέβαια μπαταρία λιθίου ιδιόντων 48V με ενέργεια κτλ. Γεννήτρια εκκίνησης, μετασχηματιστή χαμηλής τάσης, αντιστροφέα τάσης inverter, τα πάντα λοιπόν. Εκτός από την μπαταρία, εξοπλίζεται και με ένα ηλεκτρικό σύστημα 12V που συνδέεται μέσω του μετατροπέα στο 48V. Έτσι λοιπόν, κατά την επιτάχυνση, η μονάδα αυτή προσφέρει αυτόματα ισχύ από 4 έως 12 kW και ροπή έως 55 νιουτόμετρα στον κινητήρα. Για χαμηλότερη κατανάλωση βεβαίως. Κατά τη διάρκεια επιβράδυνσης, έχουμε ανάκτηση κινητικής ενέργειας και η μπαταρία επαναφορτίζεται. Η κινητική ενέργεια δε του φρεναρίσματος μετατρέπεται μέσω της γεννήτρας σε ηλεκτρική ενέργεια και επιστρέφει στην 48V μπαταρία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Hyundai στοχεύει στην μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έως και 11% με το χειροκίνητο κυβότιο. Το σύστημα λοιπόν έχει πλεονεκτήματα εντός πόλης κτλ. Και κατά την οδήγηση με ταχύτητα κάτω των 30 χιλιόμετρων ανά ώρα ενεργοποιείται η λειτουργία σβησίματος του κινητήρα. Και φυσικά εξοικονομείται γιατί όλο αυτό γίνεται πια υβριδικά, δηλαδή κινούμεθα με ηλεκτρισμό. Αυτά. Μπα, διαβάζουμε από κινητό. Κινητό τώρα. Καταρχήν μπερδεύτηκα με τόσες οθόνες. Να, το βάζω το κινητό στην άκρη. Ορίστε. Έχουμε εδώ μπροστά μας το καντράν 4,2 ιντζών οθόνη που μας ενημερώνει για τις διάφορες επιλογές μας. Και εδώ έως 8 ίντζες οθόνη έγχρωμη στο κέντρο του ταμπλό, η οποία είναι τα πάντα. Δηλαδή μέσα από εδώ βρίσκουμε χάρτες, μουσικές, συνδεσιμότητα με Apple CarPlay ή Android Auto. Βλέπουμε τα συστήματα ασφάλειας και προστασίας του οδηγού τα οποία είναι πάρα πολλά. Εδώ θύρες USB εδώ και πίσω. Θύρες USB.
Μα καλά. Εν πάση περιπτώσει, όπως βλέπεις λοιπόν, έχει και το drive mode που επιλέγουμε αν θέλουμε να το κάνουμε πιο σπορ το αυτοκίνητο ή όχι. Διχρωμίες με δερμάτινα εδώ, βλέπεις το δέρμα. Δέρμα εδώ, και δες τι γίνεται. Και ένα άνετο εσωτερικό για ταξίδια, βόλτες κτλ. Και πίσω 459 λίτρα ωφέλιμα για να φορτώσεις και εσύ και η παρέα σου και οτιδήποτε θέλετε και φορτιστές και για τα κινητά και για τα πώς τα λένε, να υπάρξει περιπτώσει και να πάτε να τα απολαύσετε σε εκδρομές. Επίσης, να στείλεις μήνυμα ότι το σύνολο των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού έχει ονομαστεί Hyundai Smart Sense και ότι υπάρχουν κάμερες και αισθητήρες για πολλές λειτουργίες. Ναι, με κοιτάς, αλλά δεν στέλνεις. Ναι, τα έχουμε πει όλα. Μια χαρά, μην ανησυχείς καθόλου. Είμαστε κομπλέ. Έλα, Μάνο, θέμα. Μισό. Τι πράγμα για το υβριδικό. Τα πούμε για το υβριδικό, βεβαίως, ναι. Μα τα έχουμε πει. Η δε τιμή για το υβριδικό Hyundai Tucson ξεκινάει από 24.990 ευρώ. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Σταν, παρακολουθώ Traction και μπαίνω συνεχώς στο traction.gr για τα καινούργια νέα. Και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, παιδιά, πρώτα απ' όλα πάντα φοράμε ζώνη, ποτέ δεν πίνουμε όταν οδηγούμε και σε εσάς που έχετε μηχανή, όλοι φοράτε κράνος. Θα σας στείλω σε μια κόλλα χαρτί, θα σας στείλω. Ρεζίλ, θα σε όλα τα μέσα θα τη στείλω. Ναι, Θανάση. Η Νάξος και γενικότερα τα νησιά είναι το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Είναι πώς στην Τοσκάνη το κάθε χωριουδάκι έχει διαφορετικό. Έχει άλλη προσωπικότητα. Μπράβο, άλλη προσωπικότητα, άλλο κρασί, άλλο αυτό, άλλο χαρακτήρα. Έτσι είναι εδώ τα νησάκια μας. Όλα τα νησιά. Το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Κυκλάδες. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ομορφιά μας και αυτό το πράγμα δείχνουμε. Έχει κάποιο νούμερο, ας πούμε, συγκριτικά της τελευταίας τριετίας, τι είχαμε, ας πούμε, όλη την τουριστική σεζόν? Το 2018 ήταν η μεγαλύτερη σεζόν. Φτάσαμε, ξεπεράσαμε τις 500.000 επισκέπτες στην Άξο. Αν φανταστείς ότι πριν 5 χρόνια ήμασταν κάτω από τις 400, 350. Βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση, το οποίο οφείλεται και στα πλοία. Εμάς τα μεγάλα μας αεροδρόμια που βρίσκονται, Σαντορίνη και Μύκονο. Δεν βρίσκονται στο Βενιζέλο. Μπράβο. Σαντορίνη, Μύκονο. Αυτό που καταφέραμε είναι. Εκεί που δεν είχαμε πλοίο από Μύκονο, έχουμε 7 πλοία τη μέρα. Φαντάσου, Κώστα μου, πόσο κόσμο φέρνει. Σίγουρα. Και να πω, υπάρχει κάποιο ταβάνι που να αντέχει το νησί σε θέμα ψυχικότητας? Το ταβάνι αρχίζουμε να το βγάζουμε λόγω των υποδομών. Αυτό και εννοώ. Τώρα αρχίζουμε και αναβαθμίζουμε οι υποδομές όλες, ώστε να αντέξουν. Γιατί το πρώτο καμπανάκι χτύπησε η Σαντορίνη. Οπότε και τα υπόλοιπα νησιά ακολουθούμε το παράδειγμα αυτό. Μπορεί να είμαστε 20.000 το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι γινόμαστε 3 φορές παραπάνω. 4. 4. Σε κάποια νησιά. Μου γεννήθηκε μια ερώτηση τώρα, μόλις πληροφορίες που μου έδωσες. Με αυτό τα ταγοπρόβατα, όλη την παραγωγή που έχει την αγροτική και με τον κόσμο που ασχολείται, αν υποθέσουμε λίγο ξαφνικά ότι η Νάξος κάποια στιγμούλα δεν μπορεί να εξυπηρεθεί από καράβια. Είναι αυτόνομη, δηλαδή επιβιώνει. Η παραγωγή της Νάξος είναι τόσο μεγάλη, είναι ένα αυτάρκες νησί. Είναι μια μικρή Κρήτη, όπως λένε πολλοί στην καθομιλουμένη. Μπορεί να ζήσει μόνο του. Ένα μήνα. Έχουμε τύχει παραδείγματα. Παλιά, κακού καιρού, με τα καλύτερα. Κακού καιρού, απεργίας κτλ. Όπου το νησί αυτό, το μόνο μας λείπαν τα φάρμακα. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, καλή σεζόν, υγεία, καθαρές θάλασσες και όσοι επισκέπτονται την Άξο και γενικά τα ελληνικά νησιά, να προσέχουν πολύ το τι αποβάλλουν. Έχω δει άσχημες σκηνές, να πετάνε καφέδες στους δρόμους, να πετάνε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ιδιαίτερα από τα αυτοκίνητα, ξέρετε, ανοιχτό παράθυρο, πάπιοι φραπεδούμπα έξω. Όχι ρε παιδιά, στο αυτοκίνητο μέσα, σαν κουλίτσα και στο σκουπιδό τενεκέ. Δεν είναι σταχτοδοχείο η Ελλάδα. Αλλού είναι η κάδη απορριμμάτων. Δεν είναι οι δρόμοι, δεν είναι η θάλασσα. Τέλος πάντων, αγαπητό κοινό, νομίζουν ότι χωρίς την παρουσία μου θα κάνουν κάτι. Βρε, εδώ δεν ξέρουν τα απλά ότι η Mercedes-Benz EA-Class μεγάλωσε αποκτώντας και έκδοση σεντάν. Με δύο λόγια, διαθέτει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες τα μοντέλα της Mercedes, από ουρά στο πίσω μέρος μέχρι προηγμένη τεχνολογία και πολυτέλεια στο εσωτερικό. Αλλά θα ξέρουν τι θα πούνε ή θα μπερδευτούν ως συνήθως, ιδίως αν το θέμα το αναλάβει ο Μάνος. Αυτή είναι η νέα A-Class Sedan και αυτή είναι η B-Class. Εγώ λέω να ασχοληθώ κυρίως με την A-Class Sedan.
Λοιπόν, εδώ λέει ότι η Mercedes A-Class διατίθεται και με αμάξωμα τριών όγκων, επιστρέφοντας στις ρίζες, καθώς τα μοντέλα της Mercedes ήταν παραδοσιακά συνδυασμένα με sedan εκδόσεις. Αν νομίζετε πως η A-Class παράγεται μόνο σε έκδοση hatchback, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Πλέον και A-Class sedan. Τα πίσω μεγάλα φωτιστικά σώματα δίνουν μια πιο επιβλητική και φαρδιά εμφάνιση στο αυτοκίνητο. Έχει Mercedes. Αν δεν μιλήσει για infotainment, το έχει χάσει το παιχνίδι. Σύστημα infotainment. Η γνωστή πλέον διπλή οθόνη 10,25 inch, δύο δηλαδή οθόνες 10,25 inch σε αυτή την περίπτωση. Η αριστερή φυσικά δεν διαθέτει λειτουργία αφής, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο να τη ρυθμίζει κανείς μέσα από το τιμόνι. Επομένως, η αριστερή οθόνη ρυθμίζεται από το τιμόνι, από το touchpad, ενώ η δεξιά έχει και αφή η οθόνη ίδια. Το γνωστό πλέον σύστημα MBUX, Mercedes-Benz User Experience, φυσικά τοποθετείται και στην A-Class Sedan. Μέσα από αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε με το αυτοκίνητο στα αγγλικά. Στην ουσία το σύστημα διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη, επομένως αντιλαμβάνεται τον τρόπο που μιλάει ο οδηγός, τις συνήθειές του και προσαρμόζεται πάνω σε αυτόν. Περνώντας λοιπόν ημέρες, το MBUX γίνεται όλο και πιο προσωποποιημένο, έρχεται πιο κοντά με τον οδηγό. Αρχίζει λοιπόν και απομνημονεύει τραγούδια, καταλαβαίνει τις συνήθειες του οδηγού, ρυθμίζει τους αντίστοιχους ραδιοφωνικούς σταθμούς, παρακολουθεί τον καιρό, γενικά συμπεριφέρεται σαν ένας πραγματικός βοηθός. Και για όλα αυτά αρκούν δύο λέξεις. Hey, Mercedes! How can I help you? Και είναι έτοιμη να βοηθήσει. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Για να τα θυμηθούμε λίγο. Hey, Mercedes! How can I help you? I want to wear a t-shirt tomorrow. Is that a good idea? The maximum temperature will be 23 degrees in Troja tomorrow with mostly cloudy skies. Τώρα από τεχνολογικά συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα πάντα. Τι θα του κάνει όμως εντύπωση? Αυτό που θα εκτιμήσει κανείς στην καθημερινότητα είναι η κάμερα οπισθοπορίας με τους αισθητήρες 360 μοιρών. Δεν είναι δηλαδή ότι σου δείχνει μόνο όταν πλησιάζεις κάτι προς τα πίσω στην οθόνη εδώ. Έχει αισθητήρες και έτσι μπορείς να ελέγχεις το αυτοκίνητο περιμετρικά. Πίσω, εμπρός, δεξιά και αριστερά. Dynamic Select. Τέσσερις διαφορετικές ρυθμίσεις, Individual, Sport, Comfort και Eco, όπου διαφοροποιούνται οι παράμετροι σε κυβότιο, σύστημα διεύθυνσης και φυσικά στην ανάρτηση. Διαφορετική συμπεριφορά λοιπόν κάθε φορά ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού. Κίνηση στους εμπρός τροχούς και κυβότιο χειροκίνητο 6 σχέσεων ή στις περισσότερες εκδόσεις αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Η Alpha-Class Sedan είναι διαθέσιμη σε πολλές και διαφορετικές εκδόσεις, όμως δύο είναι αυτές οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δική μας, για την ελληνική αγορά. Σε βενζίνη, Alpha 200 με κινητήρα 1300 κυβικών υπερτροφοδοτούμενο με 163 ύπους και χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων ή αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Και σε πετρέλαιο η Alpha 180D Sedan με κινητήρα 1500 κυβικών, 116 ύπους και κυβότιο αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Είναι αυτή που οδηγούμε σήμερα. Με την Alpha-Class Sedan, η Mercedes προσθέτει ένα ακόμα μέλος στην κατηγορία των compact μοντέλων της. Πλέον είναι πάρα πολλές οι επιλογές σε αυτή την κατηγορία. Έχουμε λοιπόν την Alpha-Class, τη hatchback, Alpha Sedan, CLA, θα έρθει κάποια στιγμή και η CLA Shooting Brake, GLA, πραγματικά πάρα πολλές επιλογές και γι' αυτό άλλωστε η Mercedes έχει κάνει άνοιγμα προς νεαρότερες ηλικίες. Θα σταματήσω εδώ γιατί με τόση ζέστη χρειάζεται λίγη ενδυνάμωση, η οποία έρχεται με το Coolvit Relax, για να ρεμίσουμε κιόλας. Βιταμινούχο νερό. Το αδελφάκι της A-Class είναι η B-Class και η Mercedes έδινε πάντα έμφαση στο sport και ταξιδιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου. Γι' αυτό άλλωστε τη χαρακτήριζε ως Sport Tourer, ένα ταξιδιάρικο αυτοκίνητο το οποίο μπορούσε να σε πάει με άνεση παντού. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Mercedes, η B-Class είναι πιο πρακτική και σηκάτη από ποτέ. Ενώ έχει δοθεί έμφαση στη σπόρο οδική συμπεριφορά, δεν χάνει σε τίποτα στο κομμάτι της άνεσης. Παράλληλα, αν και οι διαστάσεις είναι παραπλήσιες, η εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων είναι πολύ καλύτερη. Επομένως, νιώθουμε και είναι σαν να έχουμε περισσότερους χώρους. Ορισμένα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ότι πωλείται σε περισσότερες από 50 χώρες του πλανήτη και ότι από το 2015 όταν και πρωτοεμφανίστηκε στην αγορά το πώθησαν και το απέκτησαν πάνω από 450.000 οδηγοί, μάλλον αρκούν ως εισαγωγή. Οπότε
ας προϋπαντήσουμε το εκτενώς ανανεωμένο και ήδη καταξιωμένο SUV της Renault, το Kadjar. Ανανέωση έξω, ανανέωση μέσα και ανανέωση στους κινητήρες. Το Renault Kadjar, στην τελευταία εκδοχή του, θα μπορούσε να είναι ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο. Ωστόσο, παρά τις εκτενείς παρεμβάσεις σχεδόν σε κάθε του πτυχή και λεπτομέρεια, το Renault Kadjar παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές αυτοκίνητο, ακριβώς επειδή έχει ξεχωριστές δυνατότητες. Με απόσταση από το έδαφος 20 εκατοστών και γεωμετρία ιδανική για εξορμήσεις πέρα από τα όρια της ασφάλτου, το Kadjar υπόσχεται συγκινήσεις χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Ως μοντέρνο SUV, το Renault Kadjar διαθέτει ένα έξυπνο σύστημα τετρακίνησης στις αντίστοιχες εκδόσεις βεβαίως. Μέσω του επιλογέα στην κονσόλα, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα τρία προγράμματα λειτουργίας, δηλαδή την κίνηση στους δύο τροχούς, την αυτόματη και την ως εξ επιτούτου τετρακίνηση. Όσοι επιλέξουν τη δικίνητη έκδοση του Renault Kadjar δεν πρόκειται να προβληματιστούν ιδιαίτερα σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, όπου δεν έχει traction δηλαδή. Εκεί που το traction είναι ελλειμματικό, δηλαδή σε ολισθηρές επιφάνειες, το Renault Kadjar στις εκδόσεις 4x2 διαθέτει ένα ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με διευρυμένες αρμοδιότητες. Χάρη στον φύλακα άγγελο με το όνομα Extended Grip, το Kadjar μπορεί να τα βγάλει πέρα μια χαρά και με ασφάλεια στη λάσπη ή ακόμη και στην άμμο. Μάλιστα, το Extended Grip, αυτό το σύστημα επαυξημένης πρόσφυσης, μπορεί να ρυθμιστεί σε τρία επίπεδα ευαισθησίας. Όταν μιλάμε για καινούριο Renault Kadjar, κάνουμε λόγο κυρίως για τους νέους και λίγα αναξιόλογους κινητήρες. Σε ό,τι αφορά στα μοτέρ βενζίνης, το Kadjar είναι πλέον διαθέσιμο με τον εξαίρετο 1,3 TCI. Πρόκειται για ένα τετρακύλινδρο σύνολο με εντυπωσιακές επιδόσεις σε όλα τα κρίσιμα μεγέθη, δηλαδή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση και ρήπους. Το Renault Kadjar με τον 1,3 TCI είναι διαθέσιμο σε 4 εκδόσεις με 140 και 160 ύπους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων ή αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη με 7 ταχύτητες. Ο συγκεκριμένος κινητήρας έχει αποδείξει πανηγυρικά την αξιοπιστία του, καθώς πριν αρχίσει να τοποθετείται στα μοντέλα της Renault, ο 1,3 TCI είχε βασανιστεί ανελέητα για 40.000 ώρες στο δυναμόμετρο. Αυτές οι 40.000 ώρες στο δυναμόμετρο αντιστοιχούν σε 14 χρόνια οδήγησης επί 8 ώρες ημερησίως. Σε ό,τι αφορά στους diesel, το Kadjar προσφέρεται με τα μοτέρ Blue DCI των 1461 κυβικών με 115 ύπους και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Blue DCI 150 των 1749 κυβικών εκατοστών με 150 ολόκληρα άλογα. Ο μεγαλύτερος diesel συνδυάζεται με χειροκίνητο κυβότιο 6 σχέσεων σε εκδόσεις δικίνητες και τετρακίνητες. Ο μικρότερος πετρελοκινητήρας με τα 115 άλογα διατίθεται με χειροκίνητο εξάρι κυβότιο ταχύτητων ή με αυτόματο διπλού συμπλέκτη. Σε κάθε περίπτωση όμως, το Renault Kadjar στην ανανεωμένη εκδοχή του εντυπωσιάζει με το δυναμικό του χαρακτήρα και με λεπτομέρειες σήμα κατά δεθέν. Όπως τα εμπρός φωτιστικά σώματα με LED σε σχήμα λατινικού σε. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, η εκδρομικό εξοπλισμό, η ποιότητα κατασκευής, οι δυνατότητες infotainment με την 7 οθόνη στο κέντρο του ταμπλό, όπως και η αισθητική, έχουν αναβαθμιστεί. Και αυτό ανεβάζει το Renault Kadjar σε ύψη που μόνο τα καλύτερα των SUV της αγοράς μπορούν να προσεγγίσουν. Αν και συνήθως οι θέσεις στην κορυφή είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Και όποιος φτάνει εκεί, όπως το Renault Kadjar, δύσκολα τις μοιράζεται. Μωρέ! Θα σας στείλω σε μια κόλλα χαρτί, θα σας στείλω. Ρεζίλ, θα σε όλα τα μέσα θα τη στείλω. Θα δεις εσύ μετά. Ναι, περίμενε. Ναι, Θανάση. Ναι. Ναι, το ξέρω ότι σας λείπω, Θανάση, γιατί σαν την εινό. Ελικόπτερο. Να έρθει να με πάρει. Εντάξει, ας έρθει. Σε 10 λεπτά εγώ θα μπορώ να είμαι ίσως κάτω και να το περιμένω. Ναι, ναι. Έλα, γεια. Το πίστεψε. Φυσικά και το πίστεψε. Δεν μας νοιάζει. Πάμε για κάνα ψαράκι. Καλό κεράκι κι όπως φυσάει.